6 μέρες πριν από το Πάσχα των Εβραίων έγινε το γεγονός αυτό που γιορτάζουμε σήμερα, η είσοδος, η θριαμβευτική είσοδος του Χριστού μας στα Ιεροσόλυμα. Όπως γιορτάζουμε σήμερα Κυριακή των Βαΐων, όταν πληροφορήθηκε ο όχλος ο πολλής λαός ότι ο Ιησούς εισερχόταν στα Ιεροσόλυμα, μαζεύτηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι με τα βαΐων και κλάδων, όπως συνήθιζαν να υποδέχονται τους βασιλείς, τους ανθρώπους τους σπουδαίους. Έτσι υποδέχθηκαν και τον Χριστό μας, με φωνές και λαλαγμούς νίκης και ενθουσιασμού, και τον ονόμαζαν βασιλιά των Ιουδαίων και ευλογούσαν τον Θεό και τον Χριστόν για την μεγάλη αυτή θρεμπευτική είσοδο. Αλλά αυτό το γεγονός, αδελφοί μου, που έγινε για τον Χριστό στη ζωή του Χριστού μας, δεν έγινε για τον Χριστό, έγινε για μας. Ο Χριστός οικονόμησε την σωτηρία μας μέσα από όλα τα γεγονότα της Αγίας Ζωής Του. Να λάβουμε υποδείγματα ζωής και εμείς οι ίδιοι. Έτσι βλέπουμε σήμερα το πλήθος του κόσμου να υποδέχεται ζητοκραυγάζοντας τον Χριστό. Αλλά σε 5 μέρες θα δούμε ίσως τους ίδιους ανθρώπους ένα άλλο πλήθος κόσμου να λέγει «Άρον, Άρον, Σταύρωσον Αυτόν». Αυτή είναι η εικόνα του κόσμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα που συμβαίνει γύρω μας. Και αυτό για μας πρέπει να είναι πολύ σημαντικό. Ούτε στις ζητοκραυγές να παίρνει το μυαλό μας αέρα και να νομίζουμε ότι είμαστε κάτι, αλλά ούτε και στις καταδίκες και στις κατάρες και στις φωνές να απελπιζόμαστε, αλλά να έχουμε την ελπίδα μας εις τον Θεό και μόνον. Γιατί μόνον ο Θεός είναι Αυτός ο οποίος θα πει τον τελικό λόγο για κάθε άνθρωπο. Δεν θα κριθούμε από τα λόγια των ανθρώπων, αλλά από τον Λόγο του Θεού. Θα έλεγε κανείς ότι ήταν μακάριοι αυτοί όλοι που εδέχθηκαν τον Χριστό σήμερα με τα βαΐων και κλάδων. Πράγματι, μακάριοι ήσαν και ευλογημένοι ήσαν και ευτυχείς ήσαν. Αλλά η αξία δεν είναι να υποδέχεσαι κάποιον όταν είναι σε δόξα και σε δύναμη κοσμική και σε επιφάνεια ανθρώπινη. Αξία είναι να μένεις πιστός εις το σταυρόν Του, εις τα πάθη Του, εις την ταφή Του και να γίνεις κοινωνός και της Αναστάσεώς Του. Έτσι την ώρα του πάθους που ήταν μόνος Του επί του σταυρού, εκεί λίγες μαθήτριες, η μητέρα Του και ένας εκ των 12 μαθητών μόνον ήταν κοντά Του. Αυτοί ήσαν οι διαμεμενικότητες μετ' αυτού εν της πειρασμής Του. Αυτοί ήσαν που έμειναν πιστοί στον Χριστό στους πειρασμούς Του. Και αυτό καλούμαστε και εμείς να κάνουμε. Δεν είναι για μας επενετών να ευλογούμε το όνομα του Θεού και να πιστεύουμε και να είμαστε γεμάτοι ευχαριστία προς τον Θεό όταν όλα πάνε καλά στη ζωή μας και όλα είναι εύκολα και ευλογημένα. Ο μαθητής, ο αληθινός, αυτός που αγαπά τον Χριστό, είναι αυτός που μένει μαζί Του στις ώρες τις δύσκολες, τις ώρες του πειρασμού, τις ώρες της σταυρώσεως, εκεί που νομίζουμε ότι οι πάντες εγκατελείπουν τον Χριστό και εμάς και εμείς φαινόμαστε αδύνατοι και νικημένοι. Εκείνη την ώρα είναι η αξία της πίστεώς μας και της υπομονής μας και της παραμονής μας πλησίων του Χριστού. Σήμερα λοιπόν αυτή η μεγάλη δεσποτική εορτή που μας εισάγει στα Άγια Πάθη του Κυρίου μας δείχνει ότι ο δρόμος του Χριστού είναι δρόμος που τον ακολουθούμε όλοι μας και να μείνουμε πιστοί σε Αυτόν, να Τον ακολουθήσουμε όπου αν Αυτός υπάγει και στην ώρα της δόξας αλλά και στην ώρα της αδοξίας και ατιμίας και στην ώρα του κινδύνου και των διωγμών και των θλίψεων, να είμαστε πιστοί κοντά Του
για να απολαύσουμε κι εμείς της αιωνίου Αναστάσεως μετά του ιδίου του Χριστού μας. Αμήν. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Το καιρό εκείνο, ότε ήγγισεν ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα και ήρθεν εις Βησφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε απέστειλε δύο μαθητάς λέγον αυτοίς, πορεύστητε εις την κόμη την απέναντι ημών και ευθέως ευρίσετε όνον δεδεμένη και πόλων μετά αυτοίς, λύσαντες αγάγεται εμή, και αν τη σημείνει η ποιτή, ερείται ότι ο Κύριος αυτόν χρειαν έχει, ευθέως δε αποστέλει αυτούς. Τούτο δε ολογέγονε, ή να πληρωθεί το ρηθέντια του προφήτου λέγοντος, είπατε τη θυγατρισίον, ιδού βασιλεύσου έρχεται εσύ πραείς, και επιβεβικός επί όνων και πόλων ιών υποζυγίου. Πορευθέντες δε οι μαθητέ και ποιήσαντες, καθώς προσένταξεν αυτοίς ο Ιησούς. Ήγαγον την όνων και των πόλων και επέθηκαν επάνω αυτό τα ημάτια αυτό και επεκάθισεν επάνω αυτό. Ο δε πλήστος όχλος έστρωσανε αυτόν τα ημάτια εν διωδώ. Άλλοι δε έκοψαν κλάδους από τον δέντρον και στρώνιον εν διωδώ. Οι δε όχλοι προάγοντες και ακολουθούντες έκραζον λέγοντες, ως ανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου, ως ανά εν της υψής της. Και εισελθόντος αυτού εις Ιεροσόλυμα, εσύστη πάσα η πόλη λέγουσα, της εστιν ούτως, οι δε όχλοι έλεγον, ούτως εστιν Ιησούς ο προφήτης, ο από Ναζαρέτης Γαλιλαίας, οι δόντες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς, τα θαυμάσια επίησεν, και τους πέδας κράζοντας εν το ιερό και λέγοντας, ως ανά το Υιό Δαβίδ γανάκτησαν και είπον αυτό, ακούστη ούτη λέγουσι, ο δε Ιησούς λέγει αυτής, ναι, ουδέποτε ανέγνωτε ότι εκ στόματος νηπίω και θυλαζόντον κατηρτήσω ένω, και κατά λοιπόν αυτούς εξήλθεν, έξω της πόλεως της Βηθανία και η πλήστη εκεί. Του Κυρίου δεηθόν. Ειρήνη πάση. Του Κυρίου δεηθόμε. Ασκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομε. Κυρίο Θεός ημών ο καθήμενος επί των χερουβή, που εξεγείρασε την αστεία και αποστήλας το μονογενήσιον των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν, ή να σώσει τον κόσμο δια του Σταυρού, της ταφής και της Αναστάσεως αυτού, που παραγενωμένους Ιερουσαλήμ επί το εκούσιον πάθ, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη και σκιά θανάτου, λαβώντες τα της νίκης σύμβολα, τους κλάδους των δέντρων και τα βαΐα των φοινίκων, την Ανάσταση προεμήνησα. Αυτός δέσποτα και ημάς, τους κατά μίμησιν εκείνον του προεορτίου τα αυτή μέρα, βαΐους και κλάδους δέντρων εχρησιφέροντας, διατήρησον, και ως εκείνοι οι όχλοι και οι πέδες τους ανάσιβων, διαφύλαξον, όπως εν ύμνης και οδές πνευματικές, καταξιωθώ με τη ζωπιού και τριμμένο Αναστάσεώς του, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, εθνού ευλογητώσει, στην το Παναγείο και αγαθό και το ποιό αυτού πνεύματι, την και αή και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.